Το σημερινό παιχνίδι είναι horror. Είστε σε αυτό το κανάλι. Πιθανότητα μετά το βίντεο θα μου λέτε Γιάννη, παίξε κάτι τρομακτικό. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Συμβαίνουν θαύματα. Κρατήσεις μικροκαλάθι και βλέπουμε. Το σημερινό παιχνίδι λέγεται Never Again. Είναι και αυτός early access. Εδώ και καιρό μάλιστα, από τον Αύγουστο του 2017, παρόλα αυτά, τσέκαρα τα news του Steam. Εντάξει, κάνουν συνέχεια updates. Δεν έχει πολλά reviews, έχει κάποια πενταριά, αλλά θα είναι θετικά. Δεν ξέρω αν έχει βάλει ο τύπους, ας πούμε, όλο το σόι. Έφτιαξα ένα παιχνίδι. Ναι, θεία, με αυτά τα μαραφέτια που ασχολούμαι. Μπες να μου βάλεις ένα review. Δεν ξέρω αν το κάνει έτσι. Μου φάνηκε ενδιαφέρον, οπότε είπα να το τσεκάρω. Έχω ανοίξει το παιχνίδι ελάχιστα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ελέγχουμε ένα κοριτσάκι το οποίο έχει άσθμα. Και εκεί. Δεν έχω παίξει σχεδόν καθόλου. Έχω παίξει στην κυριολεξία 30 δευτερόλεπτα απλά για να δω πώς τρέχει. Λοιπόν, new game. Ναι, πάει πρόοδος μου. Μας κοιτάει λίγο περίεργα πάντα θέματα. Είναι σαν γιατί ενοχλείς την ησυχία μου. Ανοίγει η πόρτα από πίσω. Η μαμά είναι. Μητέρα. Ώρα για ύπνο. Ποτέ δεν μας αγάπησε, το ξέρετε. Έρχεται, μας κλείνει το φως. Είμαστε τρεφερή ηλικία πάνω θέμα σε μητέρα. Τέλος πάντων, φέρε νική. Αυτή η μπάλα δεν είχε sound effects. Εντάξει, ίσως βάλουν σε κάποια φάση, είναι ακόμα σε early access. Λείπει ένα asset. There is no greater sorrow than to recall happiness in times of misery. Αυτό, παιδιά, για περίπου που δεν ξέρετε, το είπε ο Dante. Ο Dante, δεν μπορώ να διαβάσω το άλλο, αυτό το είπε. Ξυπνάμε. Θέλουμε το inhaler. Και ξαφνικά πέφτει η ευθύνη πάνω μου. Λέει, να, Γιάννη, βρες το inhaler να κάνει. Ανάσες, επειδή έχουμε άσμα. Που διάλογο το έχει, συγγνώμη. I can't breathe. Προσπαθώ να βρω. Δεν είναι το inhaler να το χάσει. Το χρειάζεσαι για να ζήσεις, δεν το χάνεις αυτό λοιπόν. Το έχεις βάλει εδώ μέσα, τι dad, αυτό ήτανε. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Emma, are you here? Αυτός εδώ είναι ο παράδεισος. Η Emma είναι αδερφή μας, αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω σε αυτή τη φάση. Μπορώ να κουνηθώ παρό. Α, είναι ο παράθυρο. Δεν είμαστε σπίτι πάντως, ναι. Έπρεπε να είχα βρει το inhaler, δεν ξέρω, κατεβαίνω κάτω. Είμαστε μέσα σε ένα φάρο πιθανότατα. Ελπίζω να μην έχω πεθάνει. Τι είσαι εσύ? Emma, εδώ είναι ο παράδεισος. Emma, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος γι' αυτό παρόλα αυτά. Όχι. Ακόμα πάλι στο δωμάτιο είμαστε. Θέλουμε τον inhaler. Ωραία, πού το έχουμε βάλει? Θεωρητικά πρέπει να είναι στο κομωδίνο. Δίπλα από την ουαζέτα. Συγγνώμη. Πού το έχει βάλει, Παναθεμά, σε. Μήπως το έχει εδώ. Είναι κάτω από το μαξιλάρι. Να το, εδώ ήταν. Κάτω από το μαξιλάρι το είχε. Πες το βρε το σύνορα. Επίσης είναι περίεργη τεχνολογία. Είναι σαν πιεσόμετρο. Mom, Dad, where are you? Τώρα που ηρέμησε, ηρέμησε και η φωνή. Find Stefan and Parents. Να το βρούμε. Μπορώ να βγω πλέον από εδώ. Μπορώ να κοιτάξω την λιλαρότρυπα. Αυτό ήτανε. Δεν έχει άλλο. Δεν ξέρω τι περιμένατε. Α, όχι, ανοίγουμε και την πόρτα. Κάτσε γιατί κουτούλησες, βρε. Κουτούλησες. Ανοίγουμε την πόρτα. Ναι, τραβάμε. Πάμε από εδώ πέρα. Πού μένω? Το έχεις μαζί στο inhaler. Find flashlight. Α, χρειάζεται να βρούμε φακό γιατί φοβάται το σκοτάδι. Εντάξει, είναι μικρό κορίτσι στην τελική. Μπορώ να πάρω μαζί μου το λαμπα. Μάλλον δεν μπορώ. Γιατί είναι τόσο καταθλιπτικό το παιχνίδι? Το αγαπημένο μου δέντρο, η Μέρη, η αγαπημένη μου κούνια. Και είχα κάνει το πρώτο μου βαβά. Α! Πρέπει να συμβεί αυτό. Άρα πρέπει να βρω κωδικό. Εδώ μέσα έχω βάλει το φακό. Έχουμε κάποιον ελαφρό χέρι στην οικογένεια, ας πούμε. Έχουμε ολόκληρο μπαούλο που βάζουμε πράγματα. Πάλι καλά, δεν είχα εκεί μέσα στο inhaler. Τώρα θα είχαμε πεθάνει, παιδιά, να το ξέρετε. Ωραία. Α! Είχαμε ένα περιστέρι μέσα στη τουλάπα. Έφυγε. Τα ρούχα τι παθαίνουνε? Είναι λες και δεν είναι υπαρκτά. Είσαι κάποιο φάντασμα μέσα στην τουλάπα μου πέρα από το περιστέρι, δεν ξέρω. Ένα παπούτσι και άλλο. My mom told me to clean my room. Ναι, η μητέρα μου είπε να καθαρίσει το δωμάτιο. Το δωμάτιο το έχω κάνει λίγο οίκο ανοχής, αλλά δεν φταίω εγώ, ρε φίλε, που δεν ξέρουμε που διάολο είναι το. Μπορώ να κοιτάξω από κάτω. Πες μου την από κάτω το κρεβάτι. Τι είναι αυτό? Θα μπορούσαμε να είχαμε πιο creepy αρκουδάκι, γιατί δεν βγαίνεις εσύ από εδώ. Κάπως το έβγαλα. Δεν είναι εδώ κάτω ο φακός, ναι. Μήπως πρέπει να πάρω αυτά τα δουβλάκια. Α! Έπρεπε να τα πάρω από τη μέση γιατί εκεί λέει 7-15. Ωραία. Εν τω μεταξύ δεν κάνει καν κλακ κάπου. Απλά το γυρνάω εγώ όσο να είναι. Τέλος πάντων, θα ακουστεί κάτι. It worked. Δεν έχει καθόλου ενθουσιασμό. Δεν έχει ψυχή καν αυτό το κοριτσάκι μέσα. Δούλεψε. Αλλά η ζωή έτσι κι αλλιώς είναι απέσια. Συνεχίζουμε με τα περίεργα παιχνίδια που μας παίρνουν. Πανάθεμά τους, τι σκεφτόντουσαν. Γι' αυτό βλέπουμε φιάλτες. Δηλαδή, okay, αυτό είναι σχετικά normal. Βέβαια τώρα που το βλέπω, τα μαύρα μάτια είναι κάπως. Αλλά είναι σχετικά normal. Αυτό εδώ το πράγμα. Όχι. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ μέσα φακό. Έκανα τον κόπο και δεν έχουμε φακό εδώ μέσα. Βρήκα το ημερολόγιό μου παρόλα αυτά. Το μόνο στοιχείο που έχω αυτή τη στιγμή είναι η ντουλάπα. Η οποία το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω αυτό και. Μου έκανε επίθεση, έπεσε πάνω μου. Τέλος πάντων, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι περίεργο. Και το άλλο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να βγάλω τα παπούτσια. Επίσης για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι φάση. Εδώ πέρα μπαγκάρουν τα φώτα ή κάτι. Τι συμβαίνει? Περίμενε. Πάω σε άλλη διάσταση ή κάτι.
Okay, μπήκαμε στην ντουλάπα μου. Κάτσε. Συμβαίνουν πράγματα. Shift run. Γύρισε, διακόπησε το παιχνίδι. Ο developer είναι fan του Νάρνια ή κάτι. Δεν μου μοιάζει για Νάρνια αυτό. They sham and lie are everywhere. Please don't believe your eyes. This must be disappear somewhere. It will explode and die. Όλα βγάζουν νόημα πλέον. Το κορτσάκι είναι grammar Nazi. Μας κυνηγάει ένα τέρας που δεν έχει καθόλου ιδέα από γραμματική. Και γι' αυτό βλέπουμε φιάλτες. Λοιπόν, shift για να τρέξουμε. Πανάθεμάς, έλα! Έπεσε ένα κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι περίεργο. Βλέπεις για να παίρνουν τέτοια παιχνίδια, τι βλέπει το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, όλα βγάζουν νόημα σιγά σιγά. So now you. Τι λέει εδώ ρε παιδιά. Stefan was here. So now you must be quiet. Don't talk with anyone. And someone could be blind but couldn't be dealt. But couldn't be deaf and you must sun. Πανάθεμάς εταίρες, μιλάς με γρίφους λοιπόν. Σε αυτή τη φάση πρέπει να δούμε τι έχουμε να δουλέψουμε. Έχουμε ένα κεφάλι. Ωραία. Έχουμε αυτό το πράγμα που υποθέτω. Not pass, αρχικά. Και επίσης μπορώ να κοιτάξω από εδώ μέσα, αν με αφήσει. Δεν με αφήνει πια. Πάνα θέμα σε πριν με άφησες. Πρέπει να κάνω κάτι με αυτό το πρόσωπο. Bridge? Αυτό δεν ξέρω πώς συνέβη. Τόση ώρα πρέπει απλά να κοπανίσω το κεφάλι. Ή έκανα κάτι άλλο και συνέβη. Αυτός ο γρίφος δεν έβγαλε κανένα νόημα, γιατί είχα πάρει το κεφάλι. Το είχα κοπανίσει εδώ, το είχα κοπανίσει εκεί. Το είχα πετάξει εκεί πέρα πάνω. Το είχα κοπανίσει στην άλλη πόρτα. Το είχα πετάξει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έκανα trigger κάτι. Εγώ έχω δεν άκουσα από κάτι. Παρ' όλα αυτά, αυτό τώρα θα μου φανεί χρήσιμο. Φέρ' το εδώ. Έλα και εσύ μαζί. Τόσο καιρό έχουμε περάσει πλέον. Από την άλλη, κάτσε, περίμενε. Πας λίγο, πάει λίγο μοχταράκια. Ξέρεις τι κεφάλι. Δεν ξέρω αν σε χρειαστώ πιο μετά, αλλά. Λοιπόν, αυτά τα οχταράκια λίγο εσύ να προσέξεις. Όλα καλά πάνε. Αυτός είναι άλλος γρίφος. Η γρίφη είναι περίεργη. Δεν ξέρω, ο άλλος δεν έβγαζε πολύ νόημα. Παθαίνω κάτι. Ω Θεέ μου, αυτό τι είναι, το χρειαζόμαστε. Το πήρα. Κάνε πράγματα. Ηρέμησε, όλα καλά. Λοιπόν, δεν ηρέμησες, αφού το πήραμε το πράγμα που θες. Με κάνεις τον απέναντι στους γρίφους γρήγορα. Δεν πήρα αυτό το φσουτ για να κάνεις την ανάσα σου. Τι άλλο. Λοιπόν, εδώ κάτι παίζει με φως και καθρέφτες. Και πέθανα μάλλον. Ναι. Και επίσης κάτι σημαίνει αυτό το φάρο, εντάξει. Δεν βγαίνουμε τυχαία σε αυτό το φάρο. Ο οποίος έχει και πολύ περίεργη πόρτα για φάρο. Α, και τώρα είναι σκοτάδι έξω. Ηρεμία θέλει τώρα. Λοιπόν, εδώ κάτι έχουμε. Μήπως έχω αφήσει κομμάτι από τον καθρέφτη που έσπασα πριν, περίμενε. Λογικά είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ωραία, αυτό λογικά το πράγμα θα το βάλω στον καθρέφτη και θα φέρω το φως να φωτίσει για να πάω. Περίμενε, μην πέσει. Το νερό πώς είναι, καλό. Τέλος πάντων. Α, περίμενε, αυτό είναι καινούριο. Ακούσαμε βήματα πίσω μας. Φύγε από εδώ, δεν είναι πράγματα αυτά. Ίσως είναι, δεν ξέρω. Αυτό βγήκε πρώτη φορά. Α, μας έσπρωξε και βγήκαμε εδώ πέρα. Ωραία, το έχω πάνω μου. Περίμενε. Things. Έχω αυτό που χρειάζομαι. Φανταστικά νέα. Πάμε. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό εδώ το κομμάτι, εγώ τα παρατάω. Αν και δεν υπάρχει ποιος να μην είναι. Είναι, φανταστικά νέα. Ωραία. Α, ο ήλιος τώρα μας κάνει το χατήρι. Μπράβο. Αυτό τώρα πρέπει να πάει κάπου εκεί. Αυτό εκεί. Κάπου εκεί. Αλλά τώρα αυτό το έχω βάλει ανάποδα. I got it. Φανταστικά νέα. Πάρα πολύ χαίρομαι. Τι I'm scared αφού you got it. Από εδώ πάμε το φως. Τι έπαθε. Πανάθεμάσε. Έχουμε τέτοιο. Πάρτο. Το έκανες. Κάντο φσουτ. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Έχω κάνει κάτι εγώ λάθος. Περίμενε. Περίμενε. Γυρίσω πίσω, ναι. Πώς you scared. Δες εδώ πόσο φως έχει. I got it, είπες. Ψέματα μου πες. It worked. Ωραία, ωραία. Περίμενε. I got it. It worked. Ωραία, εδώ είσαι. It worked. Ωραία. Α, τώρα υπάρχει κάτι από πίσω μας, ναι. Δεν ξέρω. Αυτό. Πήρα μια ρόδα. Δεν φαίνεται πολύ χαρούμενο το μωρό που πήρα εγώ τη ρόδα. Γυρνάω προς τα πίσω, καλά κάνω. Δεν έχω ιδέα. Μην πέσεις. Μπράβο. What is this? Τίποτα. Μην το κοιτάς. Πιανόμαστε. Δεν ξέρω πού είναι σε αυτή τη φάση. Master the balancing act. Φανταστικά νέα. Μάμι, τώρα άστα μάμι. Άντε πάλι σε πιάσε. Ηρεμία, ναι. Όλα καλά. Δεν χρειάζεσαι μητέρες, τίποτα. Είσαι μια ανεξάρτητη γυναίκα. Δυναμική ανεξάρτητη γυναίκα. Αυτό είσαι. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ και πας. Ναι, ρε φίλε. Twirl. Πόσο πια twirl. Το πήγα, twirl. Δεν πάει άλλο. Πας. Πόσο ρε παιχνίδι. Άνοιξε, παναθεμάτησε επιτέλους αυτή η πόρτα. Έχουμε τραβήξει. Τι δεν έχουμε τραβήξει. Τι έχει εδώ μέσα. Εγώ το έλεγα. Το βλέπεις πάλι, αν τις παίρνεις τέτοια για παιχνίδι. Δεν είναι αυτές οι κούκλες. Δεν είναι Sea of Dolls αυτές, είναι κατεστραμμένες Dolls. Όλα καλά, δεν μας έπεσε πάνω στο κεφάλι.
Εντάξει, έχει περάσει και αυτό από το στόμα, δεν είναι κάτι φοβερό τώρα για 13χρονο κοριτσάκι να το βλέπει αυτό. Crouch. Μπορεί να περάσουμε και από δίπλα παιχνίδι. Θες crouch, crouch, ό,τι θες εσύ. Τι είναι αυτό, τι βρήκα εδώ. Flashlight. Αυτό συνέβη. Τόση ώρα αυτό έπρεπε. Τέλος πάντων. Δεν το σχολιάσω καν. Το βλέπεις αυτό εδώ πέρα πίσω που μας κοιτάει. Τέλος πάντων. Πάμε να φύγουμε. Τι έγινε. Αυτό ναι, το βλέπεις. Να μου πεις παραμύθι, ναι. Να του παίξω το φακό, τι να κάνω. Καλά, άκυρο, μπορείς και να μην μου πεις παραμύθι. Θεωρητικά πρέπει να τρέξω. Δεν θέλω να μου πεις παραμύθι. Πώς τους ήρθε να φτιάξουν ένα τέρας από αυτό το πράγμα. Ναι, με ακούω. Α, μήπως αυτό έλεγε για το τέρας και πρέπει να πηγαίνω σιγά. Για να με ακούω, να πηγαίνω crouch. Το crouch δεν ακούγομαι. Λέει είναι τυφλό, αλλά δεν είναι κουφό. Α, η Ολίβια είναι αυτή. Τι πήρα. Τρέμει το. Ή το κοριτσάκι έπαθε Πάρκινσον ή φοβάται. Ένα από τα δύο. Επίσης κάτι έλεγε για έκρηξη. Τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίσω να πηγαίνω έτσι. Όχι, τον άφησα σπίτι. Για το φακό ήρθα. Θα φύγω τώρα, ναι. Κανονικά πρέπει να την έχουν κάψει τετρακέφαλη έτσι όπως πηγαίνει. Είμαι κανένα δίλεπτο και περπατάω έτσι. Τώρα αυτό είναι λαβύρινθος, δεν είναι. Θεωρητικά εγώ πάω καλά από εδώ. Θα συνεχίσω να πηγαίνω από εδώ. Εκεί έχει κάτι. Ωραία, αυτό το κάτι μάλλον θα το χρησιμοποιήσω για να δώσω ρεύμα. Μη σε πιάνει τώρα ο φόβος. Σκοτάδι είναι, περίμενε. Flashlight. Μπράβο. Γιατί doesn't work, πάνω θεμάτο κι αυτό. Αυτό δεν είναι ένα καλώδιο. Μάλλον να το ακολουθήσω, μόνο καλά πράγματα θα συμβούν. Τα, λοιπόν, αν πάτε στο πράσινο τώρα θα γίνει. Αφού πήγα στο άλλο και το φτιάξα ρε παιχνίδι, τι άλλο θες από τη ζωή μου. Λοιπόν, έφτασα πάλι εδώ. Εδώ πρέπει να γίνουν πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται εδώ πράγματα. Αυτό ανοίγει. Α, οκ. Okay. Τώρα βγάζει νόημα. Εδώ μπαίνει αυτή η ιδέα. Τώρα δουλεύει αυτό, υποτίθεται. Πρέπει να μην το βάλει το χέρι μου. Καλά, δεν το βάζω. Πρέπει να το ανέβαζε το χέρι μου, θα γινόταν φλαμπέ, οπότε. Έχει κοπεί εδώ το καλώδιο. Πρέπει να κάνω και οξυγονοκόλληση. Όχι με τα χέρια. Άντε πάλι. Πάμε να φύγουμε. Δεν σε νοιάζει ποιος είναι εδώ. Αντίο. Καλά. Να μην πάμε που εκεί αυτή τη φορά. Ούτε στο φάρο δεν μας θέλουνε. Ρε θα μπω. Α, χειροτερεύει το πράγμα. Είναι και οι δύο τώρα. Είναι ένα χέρι και άλλο. Τέλος πάντων. Ωραία, άρα πρέπει να πάω να ξανακλείσω το ρεύμα. Να ενώσω αυτό και μετά να ξαναπάω να ανοίξω το ρεύμα. Και μετά θα φύγω. Ενώνω αυτό, το έχω κάνει τόσες φορές που δεν μπορώ άλλο. Θεωρητικά δεν έχεις άλλο, ναι. Πάει εκεί και είμαστε εντάξει, μπορείς να ηρεμήσεις. Σταμάτα που θα μου πεις ότι δεν με αγαπάνε οι γονείς μου. Σε αυτή τη βάση δεν με νοιάζει. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Εγώ θα πάω να τα ανοίξω εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε τώρα πίσω. Πάω να φύγω. Μου ψιθυρίζουν και όλες οι άλλες αηδίες. Περίμενε, δεν μπορώ να τρέξω. Καλά, θα πάω σιγά σιγά. Δεν με έχει δει. Με είδε. Λοιπόν, είμαι εδώ κάνα μισάωρο, εντάξει. Έκανα restart. Αυτή η ιδέα παίζει να έχει μπαγκάρι. Και είναι το καλύτερο bug που μπορεί να συμβεί. Για να δω, άμα τρέξω. Παιδιά, μόνο έτσι περνιέται, να ξέρετε. Όχι, ξεμπάγκαρε, το ακούνανε πίσω μου. Λοιπόν, βάζω αυτή την ιδέα εδώ. Και πρέπει το ρεύμα να πάει από εδώ, σε αυτό εδώ πάνω. Ωραία. Θεωρητικά αυτό θα δουλέψει. Ή και όχι, περίμενε. Πού μου ρε με άκουσες πάλι! Το έχω συγχαθεί πραγματικά. Έχει φύγει κάθε στοιχείο horror πλέον. Έχουν έρθει τα νεύρα. Ναι, μπράβο και εσύ, σπρώξε με. Ωραία, είμαι πάλι στον πίνακα. Περίμενα, τον κλείσουμε τον πίνακα. Να ανοίξουμε το φακό. Πώς πρέπει να δουλέψει αυτό το πράγμα. Να κάνω τι να κάνω. Να κάνω αυτό. Έτσι θα δουλέψει. Αν το ανοίξω τώρα. Τώρα δουλεύει, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι συμβαίνει με αυτές τις πίθες. Ναι, I hear you κι εσύ. Και έβαλα το χέρι μου εκεί. Ξέρετε κάτι, θα το αφήσω κάπου εδώ για την κυριολεξία. Είμαι 40 λεπτά που προσπαθώ να περάσω αυτή την ιδέα. Μου ήρθανε μνήμες από Hello Neighbor. Κανονικά, η σωστή δομή ενός τέτοιου γρίφου ποιο είναι. Έχεις μεν την ιδέα που πρέπει να πηγαίνεις πολύ αργά γιατί δεν πρέπει να σε ακούσει. Αλλά από τη στιγμή που έχεις αυτή την ιδέα, πρέπει ο άλλος ο γρίφος να είναι αρκετά προφανής. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι πρέπει να εννοείς αυτά, να κάνεις ένα κύκλωμα για να ανοίξει εκείνη η πόρτα. Το θέμα είναι ότι. Δεν ξέρω, κάτι κάνω λάθος προφανώς. Αλλά φανταστείτε ότι κάθε φορά που έρχεται αυτό το πράγμα και σε πιάνει, σου παίρνει γύρω στα 3 λεπτά να ξαναφτάσεις στον πίνακα. Γιατί όταν κάνεις crouch, για να μην σε ακούει η ιδέα και σε πιάσει, πηγαίνεις πάρα πολύ αργά. Οπότε, εγώ δεν έχω τόση υπομονή. Anyway, το παιχνίδι κοστίζει 8-9 ευρώ. Έχτιζε μια ατμόσφαιρα στην αρχή, αλλά πραγματικά αυτός ο γρίφος την κατέστρεψε όλη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να βάζω ένα horror και αντί να τρομάζω, να καταλήγω με νεύρα. Συμβαίνει καμιά φορά. Αυτό ήταν το never again. Αυτά. Τα λέμε. Αντίο.
Κατάφερες να φτάσεις ως εδώ. Είσαι στο σημείο μετά το βίντεο. Αφού έφτασες ως εδώ πέρα, υπάρχουν τριγύρω μου βιντεάκια τα οποία μπορείς να κλικάρεις. Πιθανότατα δεν θα είναι horror που στο τέλος με νευριάζουνε. Και επίσης στην περιγραφή έχει διάφορα links. Έχει και link για το παιχνίδι. Έχει free demo το παιχνίδι. Μπορείς άμα θες να το τσεκάρεις. Πιθανότατα στο free demo δεν έχουν βάλει αυτό το κομμάτι οι μπαμπέσιδες. Για να μην παίξεις, να σε γλυκάνει λίγο και να πεις, α, αυτό ίσως το αγοράσω. Τέλος πάντων, αν θέλετε το δοκιμάζετε. Αυτά. Αντίο.